Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Murder O'Clock και είμαι η Πινελόπη. Η σημερινή μας ιστορία είναι μια ανοιχτή υπόθεση εδώ και 12 χρόνια, με τον κύριο ύποπτο εξαφανισμένο από τον Απρίλιο του 2011. Ο λόγος για τη δολοφονία της οικογένειας Dupont de Ligonnès στη Γαλλία από τον πατέρα Ξαβιέ. Επειδή είναι μια αρκετά περίπλοκη υπόθεση, ας πάρουμε τα στοιχεία ένα-ένα από την αρχή και ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη για τα γαλλικά μου, τα οποία είναι αρκετά άσχημα. Ο Ξαβιέ Ντουπόντ κατάγεται από μια αριστοκρατική οικογένεια των Βερσαλιών, όπου ο πατέρας του Μπερνάρντ έχει τον τίτλο του Δούκα, πράγμα το οποίο τον κάνει να νιώθει πάρα πολύ περήφανος για την καταγωγή του. Μαζί με τη γυναίκα του Ανιές θα αλλάξουν αρκετές πόλεις στη Γαλλία, πειραματιζόμενοι επαγγελματικά, ώσπου θα καταλήξουν να μείνουν μόνιμα στην πόλη Νάντες, μαζί με την οικογένεια που έχουν δημιουργήσει, η οποία αποτελείται από τον 18χρονο Τομάς, την 16χρονη Αν και τον 13χρονο Μπονουά. Η Ανιές έχει ήδη έναν γιο, τον 20χρονο Άρθουρ, από άλλο σύντροφο, όμως ο Ξαβιέ θα τον υιοθετήσει όταν εκείνοι παντρευτούν. Αρχικά, η έρευνα για τον εντοπισμό της οικογένειας θα αρχίσει στις 19 Απριλίου, μετά από προτροπή των γειτόνων και της οικογένειας. Όμως, στις 21 θα ανακαλυφθούν οι 5 σωροί, δηλαδή της μητέρας και των 4 παιδιών. Τότε η υπόθεση θα αλλάξει ανθρωποκτονία και όσο περισσότερο θα ερευνά η αστυνομία, θα βρει αρκετές ύποπτες κινήσεις που έχουν γίνει από τον Ξαβιέ ακόμα και 3 μήνες πίσω. Τον Ιανουάριο του 2011 ο πατέρας του θα πεθάνει. Ο Ξαβιέ όταν θα πάει στην έπαυλη, το μόνο που θα πάρει είναι μια καραμπίνα 22 χιλιοστών. Αυτό για λίγο θα ξενήσει τους συγγενείς, γιατί δεν ήταν ποτέ λάτρης των όπλων. Όμως τον Φεβρουάριο θα κάνει μαθήματα, όπως και θα βγάλει άδεια οπλοφορίας. Το Μάρτιο θα ξεκινήσει να λέει ότι μάλλον η οικογένεια θα μετακομίσει στην Αυστραλία για μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Και τέλος Μαρτίου, γύρω στις 28 με 30, ο ίδιος θα κάνει αρκετές αγορές από διάφορα καταστήματα στην πόλη, αγοράζοντας σφαίρες για την καραμπίνα, έναν σιγαστήρα, τσιμέντο, φτιάρι, αρκετά μέτρα νάιλον, σακούλες σκουπιδιών και πάρα πολλά καθαριστικά σπιτιού. Τις επόμενες μέρες θα ξοφλήσει τα δίδακτρα από τα κολέγια των παιδιών, όπως θα κλείσει και τους τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας. Η μέρα Κυριακή, 3 Απριλίου, όλη η οικογένεια, εκτός του Τομάς, ο οποίος είναι στο κολέγιο, αρχικά θα πάει κινηματογράφο και έπειτα θα δειπνήσουν. Λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, που θα γυρίσουν σπίτι, ο Ξαβιέ θα τηλεφωνήσει στην αδελφή του Κριστίν. Όταν εκείνη δεν θα το σηκώσει, θα της αφήσει μήνυμα στον τηλεφωνητή, λέγοντάς της την ημέρα που είχε με την οικογένειά του, ότι ελπίζει να τη δει σύντομα και επειδή θα βάλει τα παιδιά για ύπνο, να τον καλέσει εκείνη όποτε μπορεί. Την επόμενη μέρα, 4 του μήνα, ημέρα Δευτέρα, η Αν και ο Μπονουά δεν θα εμφανιστούν στο σχολείο. Οι φίλοι τους θα προσπαθήσουν να επικοινωνήσουν μαζί τους, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα. Θυμόντουσαν ότι η οικογένεια μπορεί να μετακομίσει, αλλά τους φάνηκε περίεργο και ύποπτο να φύγουν χωρίς να πούνε λέξη. Την ίδια μέρα, η Κριστίν θα επικοινωνήσει με τον αδελφό της και αργότερα θα πει ότι όλα της ακούστηκαν φυσιολογικά. Ο Ξαβιέ θα επικοινωνήσει με το γιο του Τομάς και θα του ζητήσει να φάνε μαζί το απόγευμα, όπως και γίνεται. Έπειτα, ο Τομάς έχει κανονίσει να κοιμηθεί σε ένα φιλικό σπίτι. Όμως, γύρω στις 10 το βράδυ θα λάβει ένα μήνυμα από τον πατέρα του, ο οποίος του λέει ότι η μητέρα του είχε ένα ατύχημα και πρέπει να γυρίσει σπίτι. Την επόμενη μέρα, 5 του μήνα, ούτε ο Τομάς θα εμφανιστεί στο σχολείο. Ο φίλος του θα του στείλει ένα μήνυμα, όμως θα πάρει μια περίεργη απάντηση, η οποία του λέει ότι είμαι άρρωστος, δεν έχω μπαταρία και δεν θα έρθω στα μαθήματα. Την επόμενη μέρα, 6 του μήνα, η κοπέλα του Άρθουρ, η οποία έχει έρθει σε επικοινωνία με το αγόρι της από 3 Απριλίου, θα πάει στο σπίτι για να δει τι γίνεται. Το φως στην εξώπορτα είναι ανοιχτό, όμως κανένας δεν θα της απαντήσει στο κουδούνι, όπως και τα δύο λαμπραντόρ της οικογένειας δεν θα γαυγίσουν. Αργότερα, οι γείτονες θα πούν ότι εκείνες τις δύο μέρες, δηλαδή 3 με 5 Απριλίου, τα σκυλιά ήταν πολύ ανήσυχα, γαυγίζαν και κλαίγαν αρκετά. Μετά βέβαια δεν θα τα ξανακούσουν. Όμως, 7 Απριλίου, οι γείτονες θα δουν τον Ξαβιέ, ο οποίος μεταφέρει αρκετές σκούτες από το σπίτι στο αυτοκίνητο. Κάποιοι θα πούνε ότι είδανε και την Ανιές στην πόλη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το πιστεύει η αστυνομία, η οποία με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει βγάλει για τη δολοφονία, οι 4 τους σκοτώθηκαν πρώτοι και την επόμενη μέρα δολοφονήθηκε ο Τομάς. 8 Απριλίου, ο Ξαβιέ
μέσω του υπολογιστή στο σπίτι τους, θα συνδεθεί στην καθολική σελίδα που είναι εγγεγραμμένος, κάνοντας κάποια σχόλια και θα στείλει και ένα mail στον άντρα της αδελφής του, λέγοντάς του ότι είναι καλά και μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει παραπάνω νέα του. Και αυτή είναι η τελευταία online δραστηριότητά του. 11 του μήνα θα σταλθούν 3 mails. Το πρώτο είναι από τον Ξαβιέ προς το σχολείο της Σαν και του Μπονουά, στο οποίο τερματίζει τη φοιτησή τους λόγω μετακόμισης της οικογένειας. Έπειτα, το σχολείο όπου δουλεύει η Ανιές θα λάβει ένα mail υπογεγραμμένο από την ίδια, η οποία απαραίτηται λόγω μετακόμισης. Όμως, όταν ο διευθυντής θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί της στο τηλέφωνο, δεν θα τη βρει ποτέ. Και τελευταία θα λάβει mail η οικογένεια του Ξαβιέ, με το οποίο τους λέει ότι εργαζόταν το τελευταίο καιρό κρυφά με τη δίωξη ναρκωτικών και πλέον πρέπει εκείνος και η οικογένειά του να μετακομίσουν στην Αμερική από ένα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων και για τα επόμενα χρόνια δεν θα μπορεί να έχει επικοινωνία μαζί τους. Τους δίνει οδηγίες με ποια πράγματα, άμα θέλουν, μπορούν να πάρουν από το σπίτι, όπως και να συνεχίζουν να διαδίδουν την ιστορία ότι η οικογένεια μετακόμισε στην Αυστραλία. Το σημαντικότερο είναι το ότι τους λέει να μην δώσουν σημασία σε κάποιες εργασίες που έχουν γίνει στην πίσω αυλή κάτω από ένα πρεβάζι. Βέβαια, η οικογένεια ήταν δύσπιστη ότι αυτό το mail έχει σταλθεί από τον Ξαβιέ, επειδή είχε αρκετά ορθογραφικά λάθη, πράγμα που δεν τέριαζε στο χαρακτήρα του. Την ίδια μέρα, 11 του μήνα δηλαδή, κάμερες από την λεωφόρο της Νάντες θα βρουν το αυτοκίνητό του να φεύγει από την πόλη. Όντως, την ίδια μέρα, ο Ξαβιέ θα φτάσει στην πόλη Μπλάνακ, κοντά στην Τουλούζ, όπου θα πληρώσει με πιστωτική κάρτα ένα ξενοδοχείο. Την επόμενη μέρα, 12 του μήνα, θα αλλάξει πόλη, πηγαίνοντας στην Βοκλούζ, όπου θα πληρώσει πάλι με πιστωτική κάρτα, αλλά θα δώσει ψευδή όνομα αυτή τη φορά. Αντί για Ξαβιέ Ντουπόντ, θα δώσει το όνομα Λορέν Ντουπόντ. 13 του μήνα, θα αλλάξει για ακόμα μία φορά πόλη, φτάνοντας στην Βάρ. Εκεί θα μείνει ένα βράδυ σε ένα ξενοδοχείο και την επόμενη μέρα θα σηκώσει 30 ευρώ από ένα ATM και θα αλλάξει ξενοδοχείο, αυτή τη φορά πηγαίνοντας στο ξενοδοχείο της Φόρμουλα 1. Την επόμενη μέρα, 15 του μήνα, είναι η τελευταία φορά που θα δουν τον Ξαβιέ. Όπως και υπάρχει εικόνα του από τις κάμερες στο πάρκινγκ του ξενοδοχείου να απομακρύνεται από το αυτοκίνητό του, ένα Citroën C5, προς άγνωστη κατεύθυνση με τα πόδια. Παράλληλα τώρα, πίσω στην Άντες, 13 του μήνα, όσο δηλαδή ο Ξαβιέ είναι στην Βάρ ήδη, οι γείτονες, επειδή έχουν να δουν γύρω στη μία εβδομάδα σημεία ζωής της οικογένειας, ενώ το αυτοκίνητο της Ανιές είναι μόνιμα παρκαρισμένο έξω από το σπίτι, θα επικοινωνήσουν με την αστυνομία. Βέβαια, η έρευνα θα ξεκινήσει 19 του μήνα, όταν θα συμφωνήσει και η υπόλοιπη οικογένεια του Ξαβιέ. Αρχικά, όλα στο σπίτι φαίνονται ήρεμα, τίποτα δεν είναι πεσμένο ή να δείχνουν στοιχεία ότι κάτι έχει γίνει. Όμως, 21 του μήνα, στον πίσω κήπο, κάτω από τις εργασίες, όπως δήλωνε το γράμμα, θα βρεθούν δύο τάφοι. Ο ένας περιέχει τα 4 πτώματα, δηλαδή της Ανιές, της Αν, του Μπονουά και του Άρθουρ, ενώ το άλλο περιέχει το πτώμα του Θωμάς. Μαζί είναι θαμμένα και τα δύο σκυλιά της οικογένειας. Αυτό ταιριάζει με τη θεωρία που είχε η αστυνομία, ότι πρώτα μετά το δείπνο δολοφονήθηκαν οι τέσσερις τους και την επόμενη μέρα δολοφονήθηκε ο Τωμάς. Όσο και να ψάχνουνε, δεν θα βρούνε πουθενά ίχνη αίματος. Αυτό είναι κάτι που πάλι βοηθάει την αστυνομία με τις ποσότητες καθαριστικών που είχε αγοράσει ο Ξαβιέ, όπως και τις μέρες προβαδίσματος που έχει. Την επόμενη μέρα, 22 Απριλίου, η νεκροψία θα δείξει ότι στα σώματα των παιδιών βρέθηκαν αρκετές ποσότητες υπνοτικών χαπιών και ότι έχουν δολοφονηθεί με δύο σφαίρες στην πίσω μεριά του κεφαλιού. Ο οργανισμός της Ανιές δεν έχει υπνοτικά χάπια, όμως το μηχάνημα υπνικής άπνοιας που χρησιμοποιούσε δείχνει ότι και εκείνη κοιμόταν την ώρα του φόνου, όπως έχει και η ίδια δύο σφαίρες στην πίσω μεριά του κεφαλιού. Όλοι τους έχουν πυροβοληθεί με καραμπίνα 22 χιλιοστών. Όσο ερευνούν παραπάνω, το νέο στοιχείο που βρίσκουν και σαν κίνητρο για τις δολοφονίες είναι ότι η οικογένεια ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας. Ο Ξαβιέ δεν είχε πλέον τίποτα από την προσωπική του περιουσία, όπως είχε κατασπαταλήσει και όλη την περιουσία της γυναίκας του. Αυτό τον έκανε να ντρέπεται πάρα πολύ και λόγω της
αριστοκρατικής του καταγωγής, οπότε προσπαθούσαν να το κρύψουν όσο καλύτερα γινόταν. Ελάχιστοι ξέρανε για την πραγματική κατάσταση της οικογένειας. Την ίδια μέρα θα εκδοθεί ένταλμα με τη σύλληψή του και 29 του μήνα θα καταφέρουν να ερευνήσουν το ξενοδοχείο της Φόρμουλα 1, όπου θα βρουν ακόμα σταθμευμένο το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ, όμως χωρίς να έχουν κάποιο παραπάνω στοιχείο για να προχωρήσουν. Το ξενοδοχείο είναι χτισμένο δίπλα σε μια μεγάλη δασική έκταση, με πάρα πολλές σπηλιές. Έτσι, όλο το καλοκαίρι η αστυνομία μαζί με ερευνητές θα ψάξουν πάνω από 40 σπηλιές, όπως και εκατοντάδες μέτρα δασικής περιοχής, όμως δεν θα βρουν κανένα ίχνος του Ξαβιέ. Η αστυνομία έχει καταλήξει σε δύο εκδοχές. Είτε ο Ξαβιέ με τα πόδια μέσω του δάσους προσπάθησε να περάσει τα σύνορα προς Ιταλία, είτε αυτοκτόνησε. Μέσα στα χρόνια υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για το πού μπορεί να είναι. Σημαντικότερες είναι το 2013 και 2015 δύο σκελετοί που θα βρεθούν στο δάσος δίπλα από το ξενοδοχείο, όμως αργότερα με το DNA θα αποδειχθεί ότι δεν ανήκουν στον Ξαβιέ. Επίσης, αρκετοί κάτοικοι είχαν δηλώσει ότι τον έχουν δει να έχει ζητήσει θρησκευτικό άσυλο σε ένα μοναστήρι στην ίδια περιοχή, το Saint Desert. Όμως, λόγω του όρκου σιωπής που έχουν πάρει οι μοναχοί, η αστυνομία κατάφερε να ερευνήσει το μοναστήρι το 2018. Όμως πάλι δεν θα βρει τίποτα ύποπτο μέσα. Τελευταία μεγάλη πρόοδος που πήγε να γίνει ήταν το 2019 στο αεροδρόμιο της Γλασκόβης στην Σκωτία, όπου ένας άνδρας που του έμοιαζε πάρα πολύ φερόταν να πάει να ταξιδέψει με πλαστό γαλλικό διαβατήριο. Όταν θα τον συλλάβουν θα αποδειχθεί ότι είναι ένας Πορτογάλος και ότι του έχουν κλέψει το διαβατήριο, όμως μαζί του είχε όλα τα νόμιμα χαρτιά ώστε να καταφέρει να κάνει το ταξίδι. Μέσα στα χρόνια, παραπάνω από 900 πληροφορίες έχουν δοθεί στην αστυνομία, η οποία έχει προσπαθήσει να ακολουθήσει όλα τα leads, όπως και πλέον τα εντάλματα κατά του είναι και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Οι θεωρίες είναι πάρα πολλές, όπως και οι υποθέσεις, όμως το μυστήριο και τα ερωτήματα για τη δολοφονία είναι ακόμα μεγαλύτερα και αναπάντητα. Και αυτή είναι η ιστορία του Ξαβιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σας περιμένω στο επόμενο.